Σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πόλωσης, ο Δήμαρχος Αθήνας μοιάζει να έχει καταφέρει να διατηρήσει το υπερκομματικό προφίλ του. Κάτι που φάνηκε και στην χθεσινή παρουσία του στη Βουλή, με δεδομένο ότι διανύουμε μία περίοδο που οι αντιπαραθέσεις στην πολιτική ζωή έχουν ενταθεί, η παρουσία ενός αιρετού σε μεγάλο δήμο της χώρας, που ταυτοχρόνως είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και συγγενής του Πρωθυπουργού. Θα ανέμενε κανείς να λειτουργήσει πολιτικά, το αντίθετο όμως συνέβη με τη χθεσινή παρουσία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, του Κώστα Μπακογιάννη. Ο Δήμαρχος Αθήνας κλήθηκε για να ενημερώσει το Κοινοβούλιο αναλυτικά για τη δοκιμαστική πεζοδρόμηση του ιστορικού κέντρου της πόλης, γνωστή ως ο Μεγάλος Περίπατος, όπως και την πολιτική του Δήμου για την πανδημία, το οποίο και έκανε. Όμως το πολιτικό στοιχείο που προέκυψε από την συνεδρίαση είναι ότι ο Κώστας Μπακογιάννης καταφέρνει ακόμη να κινείται στις ουδέτερες περιοχές του πολιτικού φάσματος. Παρότι κέρδισε το Δήμο με την στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, απέναντι μάλιστα σε ένα στέλεχος πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, τον Άσο Ηλιόπουλο. Σε κλίμα συνένεσης, η πολύωρη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, με την παρουσία του Κώστα Μπακογιάννη, κύλησε ήρεμα χωρίς εντάσεις. Αποτελώντας εξαίρεση στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες που βλέπει κανείς το τελευταίο διάστημα. Χαρακτηριστικό δεν ήταν μόνο το ότι από τη συζήτηση που είχε με τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων έλειψαν οι υψηλοί τόνοι και οι αντιδικίες. Αλλά ότι ο Δήμαρχος Αθήνας φάνηκε να επιτυγχάνει ευρύτατη συνένεση στον σχεδιασμό του, όπως και θετικά σχόλια από τις περισσότερες πλευρές. Άλλωστε ο ίδιος ο Κώστας Μπακογιάννης φρόντισε να διαμορφώσει αυτές τις συνθήκες. Ξεκαθαρίζοντας εξ αρχής πως βλέπω εδώ στην Επιτροπή, ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουμε πάρα πολύ, μέσω μιας επικοδομητικής και ουσιαστικής συζήτησης και κινούμενο σε συνενετικό πνεύμα σε όλες τις τοποθετήσεις τους στη συνέχεια. Οι σχέσεις με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, στην ίδια λογική κινήθηκε ο Δήμαρχος Αθήνας και όταν προκλήθηκε από τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελο, για τη σχέση του με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και τον Υπουργό, Κωστή Χατζηδάκη. Ο Σωκράτης Φάμελος, τομεάρχης περιβάλλοντος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφέρθηκε στο θέμα των συντελεστών δόμησης γύρω από την Ακρόπολη, επισημένοντας πως όταν η διάταξη αυτή συζητήθηκε στη Βουλή, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν δέχτηκε να έρθετε στη Βουλή να μας ενημερώσετε. Επίσης παρατήρησε πως είναι υπερβολικά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος από την συζήτηση για τον περίπατο. Πρόσθεσε μάλιστα ότι πρόσφατα βγήκε υπουργική απόφαση, η οποία απαγορεύει, αναστέλει, περιορίζει τις κινήσεις στο σημείο που θα γίνει το έργο. Ξέρετε, ότι αυτή η υπουργική απόφαση βγήκε χωρίς υπογραφή του Υπουργού Περιβάλλοντος.